Όταν πρωτοπία στον ΠΑΟ, ήμουν αδυνατούλης αυτόν και με δίνει μια φανέρα ο ημαρτιοφύλακας μέχρι εδώ. Εγώ όμως, επειδή ήμουν παοξιδάκι, έπρεπε να το ξεπεράσω. Ακούσουν. Κοιτάχτηκα απέναντι, είχε έναν καθρέφτη, ξέρεις, από εκείνους παλιούς που έγραφαν «Καλημέρα σας», δεν ξέρω αν τον έχει. Λοιπόν, κοιτάχτηκα, σαν φουστάνι ήταν η φανέλα. Και σκέφτηκα για να το ξεπεράσω. Μεγάλος ο ΠΑΟΚ, μεγάλες θα είναι και οι φανέλες του. Αυτοί οι άνθρωποι, τι ψυχή έπρεπε να έχουν, ξέρεις, να έρθεις πρόσφυγας, να χαθεί όλο το γιο σου και να ασχολήσει να ιδρύσει ομάδα. Από τότε βγήκε εκείνο το σλόγκαν «Πάω και ξέρω ψωμί». Τι γινόταν. Η ώρα 11 έπαιζε η δεύτερη ομάδα. Η ώρα 1 η τρίτη και η ώρα 3 η πρώτη. Τότε οι οπαδοί του ΠΑΟ ερχόντουσαν στο γήπεδο με το καρβέλι τους. Λίγες ελιές, λίγο τυρί, ξέρω εγώ. Από τις 11 η ώρα. Μέχρι τις που πέτσαμε εμείς, το ψωμί είχε εξεραθεί. Και αυτοί το τρώγανε και λέγανε «Πάω και ξέρω ψωμί». Ένα σοβρακάκι και γυρνάω τότε, το λέω, παπούτσια. Μ' ανοίγει ένα σεντούκι και σεντούκι μου λέει «Πάρε». Κοιτάζω, παράτερα, με κορδόνια, χωρίς κορδόνια, με σκάρες, χωρίς σκάρες. Κοιτάζω μέσα, οπότε έρχεται με σπρώχνει και μου λέει «Άκου μικρέ, τα παπούτσια δεν κάνουν τον ποδοσφαιριστή». Και εγώ πάλι σκέφτηκα, μικρός είμαι, δεν το ήξερα, συγγνώμη. Και από εκεί μέσα πήρα ένα 42, ένα 41, 40. Και με εκείνη έκανα προπόνηση. Έχουμε παίξει ένα παιχνίδι με τον Άρη. Χιονόνερο, κρύο, βροχή. Κερδίσαμε. Τελειώνει το παιχνίδι. Μπαίνουμε στα αποδυτήρια, να τα κάνει αποδυτήρια ο Θεός, ένα σαν το διάδρομο ήταν το τέλος. Ξελινόμαστε, πάμε να κάνουμε ντους, δεν έχεις το νερό, κρύο νερό. Λέει Νικηφόρε, και δεν με δώσαν λεφτά να πάρω ξύλα, να ανάψω το μπόιλερ. Και θυμάμαι, κάνουμε ένα σαματά και μας πήρανε τότε μεταξύ και μας πήγαν στα Ολύμπια τα Λουτρά και εκεί πληθήκαμε. Στα Ολύμπια τα Λουτρά. Και το ντουζ που λες, το ντουζ, το μπάνιο που κάναμε στα αποδυτήρια, είχαμε ένα τόσο πράσινο σαπουνάκι, τόσο. Και με εκείνο ρωτήσαμε. Τι σαμπάνκι, μαμά. Μας έδωσε, μπορεί να σε έδινε 80 με 10 με 20 σφυρίγματα. Ο Ζαπάρδας, ο Καλοφυσούδης, θυμάμαι, Μοναστηριώτης, ο Πούλιος, θυμάμαι όλους αυτούς. Δεν βαριέσαι. Τώρα είναι πιο έξυπνα τα σφυρίγματα. Ποιο τραγούδι μου αρέσει και ακούω. Αν ας ξαναγινόμασταν πάλι πιτσιρίκι. Ειλικρινά, όχι για τίποτα άλλο. Στον ΠΑΟΚ να έπαιρνε. Πολύ θα το ήθελα.